Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο Torchlight, όλοι είπαν ότι πρόκειται για το ιδανικό action RPG για να μας απασχολήσει μέχρι την κυκλοφορία του Diablo 3. Το Torchlight 2, από την άλλη, καλείται να αντιμετωπίσει τον πολυαναμενόμενο τίτλο της Blizzard πρόσωπο με πρόσωπο. Όπως διαπιστώσαμε, τα καταφέρνει κάτι παραπάνω από καλά. Καταρχάς, ο τίτλος της Runic μπορεί να παιχτεί offline. Μπορεί να πρόκειται για το πιο προφανές χαρακτηριστικό που μπορεί να περιλαμβάνεται σε ένα παιχνίδι του είδους, όμως μετά τις always on απαιτήσεις του Diablo 3, η δυνατότητα να παίξει κάποιος όπως θέλει μοιάζει ως αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό. Επιπλέον, το Torchlight 2 δεν διαθέτει κανενός είδου auction house, γεγονός που σημαίνει ότι το grinding έχει ως στόχο του το gear όπως θα έπρεπε άλλωστε και όχι τα in-game ή και πραγματικά χρήματα. Το σύστημα των skills των 4 διαθέσιμων χαρακτήρων ακολουθεί παραδοσιακή δομή, με πολυάριθμα διαθέσιμα skills ανά πάσα στιγμή και 15 διαβαθμίσεις ισχύως για το καθένα. Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση σε σχέση με το πρωτότυπο αφορά στο περιβάλλον του παιχνιδιού. Πλέον δεν υπάρχει μία μόνο πόλη με ένα πολυεπίπεδο dungeon από κάτω, αφού ο κόσμος είναι πλήρης με 3 hub towns και πολυάριθμες περιοχές ποικίλης γεωγραφικής υπόστασης. Δεν πρόκειται για προσθήκη αισθητικής φύσεως, αφού έτσι βελτιώνεται σε μεγάλο βαθμό και αποκτά κεντρικό ρόλο η εξερεύνηση. Και δεν πρόκειται για απλή εξερεύνηση μεγαλύτερης επιφάνειας ψηφιακής γης, αφού η Runic φρόντισε να διανθίσει τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα με δεκάδες side quests, τα οποία με τη σειρά τους είναι ιδιαίτερα προσεγμένα και είναι σε θέση πολλές φορές να κλέψουν την παράσταση και από το main quest. Μία ακόμα σημαντική προσθήκη είναι το multiplayer mode, το οποίο επίσης έλειπε από το πρωτότυπο και η παρουσία του αυξάνει μεγάλο βαθμό τη διάρκεια ζωής του παιχνιδιού. Μέχρι και 6 παίχτες μπορούν να συνεργαστούν ταυτόχρονα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για PvP, αν και η παρουσία του είναι εντελώς συμπληρωματική. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε την ιδιαίτερα χαμηλή τιμή διάθεσης και την μελλοντική δυνατότητα δημιουργίας mods μέσω του σχετικού editor που αναμένεται να εκτοξεύσει τη διάρκεια ζωής του παιχνιδιού. Συνολικά, το Torchlight 2 αποτελεί μια πραγματικά τίμια πρόταση, αν λάβουμε υπόψη την ποσότητα και την ποιότητα του περιεχομένου του. Αν και ακολουθεί την παραδοσιακή δομή της κατηγορίας, είναι προσεγμένο από κάθε άποψη και προσφέρει ακριβώς αυτό που θέλουν οι παίχτες, καταφέρνοντας έτσι να αποτελέσει κάτι παραπάνω από εναλλακτική πρόταση στα action RPG.